Λοιπόν, επειδή έχουμε και μια εβδομάδα να βρεθούμε, στην ουσία, αν μου επιτρέψετε να κάνω και μια ανακεφαλαίωση, γνωρίζετε πολύ καλά ότι την προηγούμενη εβδομάδα η ελληνική κυβέρνηση κατέθεσε 47 σελίδες, που ήταν στην ουσία η πρόταση προς τους θεσμούς για τη συμφωνία. Στις 47 αυτές σελίδες δεν αντανακλάται η άποψη της κυβέρνησης, η θέση της κυβέρνησης. Αυτό το οποίο αντανακλάται είναι το καταστάλαγμα των διαπραγματεύσεων που έλαβαν 3 μήνες περίπου στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο του Brussels Group. Οι θεσμοί κατέθεσαν μία πρόταση για συμφωνία 5 σελίδων, η οποία, όπως έγινε γνωστό και στην Ελληνική Βουλή, διαστόματος του Πρωθυπουργού, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από την ελληνική κυβέρνηση. Σε αυτό φάνηκε ότι συμφώνησαν και τα υπόλοιπα κόμματα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Αυτή τη στιγμή να σας ενημερώσω ότι η διαπραγμάτευση συνεχίζεται σε πολιτικό πλέον επίπεδο. Ήδη στις Βρυξέλλες έχει μεταβεί αντιπροσωπεία της ελληνικής κυβέρνησης, όπου θα κάνει επαφές στο πλαίσιο της συνεννόησης, έτσι ώστε να υπάρξει μία λύση, μία συμφωνία. Είμαι στη διάθεση για τις ερωτήσεις σας. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, είπατε όνομα ότι και ο Αλφόνσος Βιτάλης από το ραδιόφωνο της ΕΡΑ. Είπατε προηγουμένως ότι η ελληνική πλευρά έχει στείλει 47 σελίδες, που είναι το σχέδιο. Οι θεσμοί έστειλαν αυτό που έστειλαν, τις 5 σελίδες, και ο κύριος Πρωθυπουργός στη Βουλή είπε ότι δεν γίνεται δεκτό για βάση ζήτηση. Θέλω να σας ρωτήσω αν σε αυτό το πλαίσιο η ελληνική πλευρά θα κάνει επί του κειμένου της κάποιες βελτιωτικές προτάσεις να παρουσιάσει στους συνομιλητές της. Η αντιπροσωπεία της ελληνικής κυβέρνησης που έχει μεταβεί στις Βρυξέλλες προφανώς βρίσκεται εκεί, έτσι ώστε να δει τα περιθώρια συγκλήσεων για να υπάρξει μια κοινά αποδεκτή συμφωνία και από τα δύο μέρη. Παρακαλώ. Δώρα Αντωνίου από την Καθημερινή. Κύριε εκπρόσωπε, θα μπορούσατε να μας πείτε από ποιους απαρτίζεται αυτή η αντιπροσωπεία για να δούμε σε τι επίπεδο γίνονται οι διαβουλεύσεις, και με δεδομένο ότι εξ όσων γνωρίζουμε το Brussels Group έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του, με ποιους γίνονται αυτές οι επαφές για την αναζήτηση συγκλήσεων? Ευχαριστώ. Βρίσκονται αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες ο Υπουργός Επικρατείας Νίκος Παπάς και ο Αναπληρωτής Υπουργός Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Ευκλήδης Τσακαλώτος. Είναι μαζί τους και συνεργάτες, οικονομολόγοι που έχουν γνώση των διαπραγματεύσεων που έλαβαν χώρα στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, και οι επαφές οι οποίες γίνονται και θα γίνουν θα ανακοινωθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα. Κύριε εκπρόσωπε, μπορείτε να μας διαφωτίσετε τι ακριβώς έχει συμβεί στις επικοινωνίες που υπήρξαν ή δεν υπήρξαν ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τον κύριο Γιούνκερ? Υποτίθεται ότι η κυβέρνηση το Σάββατο διέψευσε ότι τηλεφώνησε στον πρόεδρο της Κομισιόν. Ο ίδιος είπε τα ακριβώς αντίθετα. Τελικά τηλεφώνησε ο Πρωθυπουργός στον κύριο Γιούνκερ το Σάββατο ή όχι? Ο κύριος Γιούνκερ, ο πρόεδρος της Κομισιόν, είναι πραγματικά ένας φίλος της Ελλάδας και έχει εξαιρετικές σχέσεις με τον Πρωθυπουργό. Η επικοινωνία την οποία έχουν και η επικοινωνία και η άμεση διαζώσης επικοινωνία που είχαν και την προηγούμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες έγινε σε πολύ καλό κλίμα, παρά τις διαφωνίες οι οποίες υπήρχαν στο επίπεδο του κειμένου. Αυτό που έχει σημασία να τονίσω, βλέποντας και τις δηλώσεις που έκανε χθες ο κύριος Γιούνκερ, είναι ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός ουδέποτε είπε ότι το κείμενο αυτό του οποίου του παραδόθηκε ήταν κείμενο της Κομισιόν, κείμενο του κυρίου Γιούνκερ. Αντιθέτως, στη Βουλή είπε ότι είναι κείμενο που του επιδόθηκε ως κάτι που εκφράζει την κοινή γνώμη των τριών θεσμών, και σε καμία περίπτωση τέτοιου τύπου ζητήματα δεν μπήκαν από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει και επιθυμεί να βρίσκεται σε επικοινωνία τόσο με τον κύριο Γιούνκερ όσο και με τους επικεφαλείς των θεσμών. Από την πλευρά του Πρωθυπουργού γίνονται προσπάθειες να υπάρξουν όλες αυτές οι επαφές τόσο με τους θεσμούς όσο και με τους αρχηγούς των κρατών. Επ' αυτού φαντάζομαι όλοι, οπότε θέλετε αν υπάρχουν ερωτήσεις επ' αυτού
να μαζέψουμε μερικές ερωτήσεις και να τις απαντήσουμε. Για το τηλεφώνημα πάντως δεν μου είπατε. Στρατάκης από Flash 96 και news.gr. Ήθελα να ρωτήσω, ο κύριος Γιούγκερ στις δηλώσεις του Κυριακάτικα είπε ότι περίμενε προτάσεις και υποσχέσεις από τον κύριο Τσίπρα, δηλαδή ότι θα του έδινε την Πέμπτη μία πρόταση, ότι δεν ήρθε την Πέμπτη, του είπαν την Παρασκευή, τελικά υπήρχαν αυτές οι επικοινωνίες. Όντως ο Πρωθυπουργός υποσχόταν μέρα παραμέρα μία πρόταση καινούργια προς τον κύριο Γιούγκερ. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις από αυτού? Να απαντήσω. Αν επιχείρησε να του μιλήσει στο τηλέφωνο, θα σας απαντήσω. Λοιπόν, οι προτάσεις, ο Πρωθυπουργός όντως είπε στον κύριο Γιούνκερ, όπως είπε και στον κύριο Ολάντ και στην κυρία Μέρκελ στις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαν, ότι η ελληνική πλευρά, η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική αντιπροσωπεία θα μεταβεί με προτάσεις συγκεκριμένες στο πλαίσιο της επιδίωξης της κοινή λύση. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν τηλεφώνησε στον κύριο Γιούνκερ. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το θέμα, για να μην φανεί ότι δεν απάντησα και στο προηγούμενο ερώτημα. Υπάρχουν επαφές και υπάρχουν επικοινωνίες και σε χαμηλότερο επίπεδο μεταξύ στελεχών της ελληνικής κυβέρνησης, με στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνεργατών του Έλληνα Πρωθυπουργού, με συνεργάτες του κυρίου Γιούνκερ. Έχει πέσει στο τραπέζι μία συζήτηση από την Πέμπτη για παράταση στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία εντός των χρονικών ορίων που όλοι καταλαβαίνουμε, ξέρουμε, για τον Ιούνιο. Από την πλευρά της Develop, που άνοιξε και το θέμα, γίνεται λόγος για μία ολιγόμενη, τέλος πάντων, παράταση μέχρι το φθινόπωρο, όπως αναφέρει. Αυγή εχθές μιλάει για μία εννιάμηνη παράταση που θα τελειώσει το Μάρτιο του 2016, πάνω στην ολοκλήρωση του προγράμματος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ερώτηση. Επίσης, στη Βουλή, όλες οι ερωτήσεις που κάναμε σε στελέχη της κυβέρνησης ήταν ότι δεν μας ενδιαφέρει η χρονική παράμετρος της παράτασης, αλλά η παράμετρος της ρευστότητας. Η ερώτηση λοιπόν είναι, υπάρχει όντως συζήτηση για παράταση? Τι παράταση, ποιανού παράταση, με τι ρευστότητα σε αυτό το διάστημα και μέχρι πότε παράταση? Το βασικό αντικείμενο στις διαπραγματεύσεις που λαμβάνουν χώρα και αποτέλεσε και μέρος και των 47 σελίδων με τη μορφή του παραρτήματος από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης είναι να υπάρχει μια μεσοπρόθεσμη διευθέτηση του ζητήματος της χρηματοδότησης, της αντιμετώπισης του χρηματοδοτικού κενού και της αντιμετώπισης της κρίσης ρευστότητας. Οποιαδήποτε λύση λαμβάνει υπόψη αυτά τα χαρακτηριστικά είναι μια λύση στην οποία η ελληνική κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να συζητήσει και να την επεξεργαστεί μαζί με τους θεσμούς. Το ζήτημα της παράτασης από μόνο του δεν είναι κάτι το οποίο ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες αυτή τη στιγμή της ελληνικής οικονομίας. Από ποια άποψη? Από την άποψη ότι έστω ότι παίρνουμε μια παράταση 9 μήνη, 3 μήνη, 6 μήνη, με αυτούς τους χρηματοδοτικούς όρους τους σημερινούς, είναι αυτό ικανό να αντιμετωπίσει ζητήματα αβεβαιότητας, ζητήματα χρηματοδοτικών κενών για το επόμενο χρονικό διάστημα? Κατά την άποψη της ελληνικής κυβέρνησης, αυτό είναι στην ουσία σαν να στρουθοκαμιλίζουμε. Γι' αυτό η ελληνική κυβέρνηση θέτει το ζήτημα της μεσοπρόθεσμης διευθέτησης του χρηματοδοτικού κενού, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα ρευστότητας και να μπορέσει να υπάρξει πραγματική και ισχυρή επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. Συμπληρωματικά, όταν λέτε ρευστότητα, δεν εννοείται μόνο για την κάλυψη των δανειακών υποχρεώσεων, υποθέτω? Όχι μόνο. Σίγουρα όχι μόνο. Παρακαλώ. Να συσσωρεύσω λοιπόν και εγώ τις ερωτήσεις μου και χαγιά από τα νέα, κύριε Πρόσωπε. Όταν λέμε μία μεσοπρόθεσμη συμφωνία, εννοούμε ότι θα περιλαμβάνει και διευθέτηση για το χρέος, γιατί αυτό δεν το έχω κατανοήσει. Επίσης, αν οι υπουργοί ή συνεργάτες του Μαξίμου που πήραν τους συνεργάτες Γιούνκερ μίλησαν τελικώς ή αρνήθηκαν οι συνεργάτες του κυρίου Γιούνκερ να βγουν σε Έλληνες υπουργούς στο τηλέφωνο? Και κάτι τρίτο, γιατί δεν μας λέτε η ελληνική κυβερνητική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες
σε τι επίπεδο θα έχει επαφές και ποιους θα συναντήσει για να μην πορευόμαστε κι εμείς στα τυφλά και κάνουμε εικασίες. Σας ευχαριστώ. Υπάρχει πρόγραμμα συναντήσεων. Αυτές οι συναντήσεις, ξέρετε, πρέπει να υπάρχει επιθυμία και από όλες τις πλευρές να κοινοποιηθούν και σίγουρα θα κοινοποιηθούν. Αυτή τη στιγμή, απλά εγώ αυτή την ώρα δεν είμαι σε θέση να σας δώσω να δώσω στη δημοσιότητα αυτές τις επαφές οι οποίες θα γίνουν. Ελπίζω και εγώ και το θέλω πραγματικά σε πολύ λίγη ώρα, αμέσως μετά το briefing, να έχω τη δυνατότητα να δώσουμε στη δημοσιότητα αυτές τις επαφές οι οποίες θα γίνουν. Το πρώτο ερώτημα που μου θέσατε. Το πρώτο ερώτημα είναι το χρέος. Προφανώς, και αν δείτε και επαναλαμβάνω και στο παράρτημα της πρότασης της ελληνικής κυβέρνησης, μπαίνει το ζήτημα του χρέους. Και η ελληνική κυβέρνηση έχει καταθέσει μία συγκεκριμένη πρόταση προς την πλευρά των θεσμών σχετικά με το χρέος, που συμπεριλαμβάνει και τον ενεργό ρόλο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν σε κάθε περίπτωση τα χρηματοδοτικά κενά χωρίς να δημιουργείται πολιτικό πρόβλημα και στα κοινοβούλια των εταίρων. Επομένως, σίγουρα έχει τεθεί το ζήτημα του χρέους και περιμένουμε να δούμε πώς αυτό θα προχωρήσει. Το άλλο ερώτημα που μου θέσατε, κυρία Κιχαγιά, έχουν υπάρξει επαφές και επικοινωνίες μεταξύ των συνεργατών του κυρίου Τσίπρα με συνεργάτες του κυρίου Γιούνκερ. Για το χρέος μπορώ να το συνεχίσω. Όχι, έδωσα μόλις το λόγο. Θα κάνουμε... Αντώνης Ατσολέτος από το Sky. Κύριε εκπρόσωπε, θέλουμε λίγο να διευκρινίσουμε το θέμα με τον ΦΠΑ στα νησιά. Τι θα γίνει με την έκπτωση, ισχύει ή δεν ισχύει? Η ελληνική κυβέρνηση έχει καταθέσει μια σειρά από προτάσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν εξετάζει και εναλλακτικές προτάσεις. Αυτό ισχύει και για το φόρο προστιθέμενης αξίας στα νησιά. Αυτό ισχύει και για μια σειρά από άλλα μέτρα τα οποία περιλαμβάνονται στις προτάσεις αυτές. Γιάννης Σακύρης από τον Αντένα. Ήθελα να σας ρωτήσω αν η κυβέρνηση σκοπεύει να καταθέσει αντιπρόταση στην πλευρά των θεσμών, όπως ζητάει και ο κύριος Γιούνκερ από τις δηλώσεις του. Ποιες υποχωρήσεις θα μπορούσε να κάνει στο δικό της κείμενο των 47 σελίδων και πότε σκοπεύει να το κάνει αυτό? Θα το κάνει πριν τη συνάντηση με Μέρκελ και Ολάν του Πρωθυπουργού ή κατά τη διάρκεια της συνάντησης? Η ελληνική αντιπροσωπεία, η οποία έχει μεταβεί στις Βρυξέλλες, είναι εξουσιοδοτημένη να κάνει όλες αυτές τις κινήσεις στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης και των επαφών που θα έχει, έτσι ώστε να υπάρχει αυτού του τύπου η σύγκληση μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των θεσμών. Αυτό όμως που πρέπει να σας πω, κύριε Τσακίρη, είναι ότι η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης, και δεν θα κουραστούμε να το επαναλαμβάνουμε, αποτελεί ένα καταστάλαγμα των πολύμηνων διαπραγματεύσεων που έλαβαν χώρα στις Βρυξέλλες, και αυτό από μόνο του την καθιστά ως μια πρόταση η οποία μπορεί και πρέπει να αποτελέσει βάση αυτών των συζητήσεων. Δεν πρέπει να προσποιούμαστε δηλαδή ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν έχουν συμβεί, δεν έχουν λάβει χώρα συζητήσεις, δεν έχουν λάβει χώρα διαπραγματεύσεις, δεν έχουν κατατεθεί προτάσεις. Θέση, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε και είμαι κι εγώ υποχρεωμένος να σας το υπενθυμίσω, ότι τόσο στο πλαίσιο των αποφάσεων των Eurogroup, όσο και στο κοινό ανακοινοθέν το οποίο βγήκε στην επταμερή συνάντηση στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής, όπου συμμετείχε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, στην προηγούμενη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, αυτό το οποίο τονίστηκε είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να καταθέσει τις προτάσεις της. Η ελληνική κυβέρνηση λοιπόν κατέθεσε τις προτάσεις της και κατέθεσε προτάσεις οι οποίες βασίζονται, το επαναλαμβάνω, στις διαπραγματεύσεις. Δεν κατέθεσε τις προτάσεις της βασισμένης στις προγραμματικές της δηλώσεις, ούτε στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Ειρήνη Σαββοπούλα από το Star. Η εντολή ωστόσο που έχει η ελληνική αντιπροσωπεία είναι να διαπραγματευτεί επί της δικής μας πρότασης ή μπορεί να κάνει αποδεκτά και κάποια σημεία των προτάσεων των θεσμών? Γιατί χθες, τουλάχιστον από το non-paper του Μαξίμου, είδαμε πως μιλάτε για ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η πρόταση στο σύνολό της, αφήνοντας να καταλάβουμε ότι κάποια σημεία μπορεί να ενσωματωθούν σε μια νέα αντιπρόταση. Σίγουρα, και επαναλαμβάνω,
σημείο αφετηρίας για την ελληνική πλευρά είναι η δική της πρόταση για τους λόγους που σας εξήγησα. Από εκεί και πέρα, η αξιοδότηση που έχουν λάβει τα μέλη της αντιπροσωπείας της ελληνικής κυβέρνησης είναι να διερευνήσουν τις δυνατότητες και να δουν και τις προθέσεις, έτσι ώστε να υπάρξει μία συμφωνία που να καλύπτει και τις δύο πλευρές, έτσι ώστε να καταλήξουμε σύντομα σε αυτή τη συμφωνία. Παρακαλώ. Απόστολος Μακυριάδης από το Μέγκα. Και εκπρόσωπε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή την Παρασκευή, είπε ότι δεν υπάρχουν χρονικά όρια στην διαπραγμάτευση, αλλά και ο κύριος Γιούνκερ το είπε προχθές, ότι υπάρχουν χρονικά όρια και το πρόγραμμα λύγει σε 30 του μηνός. Υπάρχουν και κάποιες δόσεις που πρέπει να πληρωθούν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τελικά, μπορείτε να μας το διευκρινίσετε, υπάρχουν χρονικά όρια, είναι η 30η Ιουνίου ένα χρονικό όριο? Η 30η Ιουνίου είναι εκ των πραγμάτων ένα όριο από τη στιγμή που λύγει η παράταση της δανειακής σύμβασης που δόθηκε στην ουσία από τις 20 Φλεβάρι, από την απόφαση του Eurogroup της 20 Φλεβάρι. Αυτό που τονίζει ο Πρωθυπουργός είναι ότι στην προσπάθεια να βρεθεί μια συμφωνία και να βρεθεί μια συμφωνία μάλιστα που να καλύπτει όλες τις πλευρές, καλό είναι να μην μπαίνουν χρονικά όρια πέραν κάποιων αντικειμενικών χρονικών ορίων όπως αυτό που με ρωτήσατε και εσείς, και η ελληνική κυβέρνηση είναι διατεθειμένη στο χρόνο αυτό που έχει μπροστά της να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με ισχυρή πολιτική βούληση για να βρεθεί η λύση. Και θα χρειαστεί να υπογραμμίσω κάτι. Το κείμενο των 47 σελίδων αποδεικνύει την ισχυρή πολιτική βούληση της κυβέρνησης για να βρεθεί λύση. Κανείς αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κατηγορήσει την ελληνική κυβέρνηση ότι δεν επιδιώκει λύση και ότι επιδιώκει τη ρήξη. Επειδή το λέτε συνέχεια για τις 47 σελίδες ότι αποτελεί μία πρόταση που είναι, ας το πούμε, το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, αφού δεν το δέχτηκαν, έχει περάσει μία εβδομάδα νομίζω από τότε που το στείλατε, έχουν μεσολαβήσει τόσα πράγματα, γιατί να το δεχθούν ως βάση συζήτησης? Από εδώ και πέρα έχω αυτή την απορία. Και θα ήθελα, κύριε εκπρόσωπε, να πάμε και λίγο παραπέρα. Τι ακριβώς έχει γίνει με το ΔΝΤΟΥ, γιατί υπάρχει μία ασαφής εικόνα? Δηλαδή, το ζητήσαμε εμείς να συγχωνευτούν οι δόσεις, μας το είπαν αυτοί, μας το συμβούλευσαν έμεσα με έναν τρόπο. Καμιά φορά μας δίνουν τέτοιες συμβουλές, πώς να τους πληρώσουμε. Πού ακριβώς, πώς έγινε αυτή η επικοινωνία? Ευνηδίασε η κυβέρνηση, διαβεβαίωνε το ΔΝΤΟΥ ή τους εταίρους, τους δανειστές τέλος πάντων, και τους ευνηδίασε, ήταν απόφαση της τελευταίας στιγμής? Γιατί αλλιώς φάνηκε να το λέει ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντηση με τον Γιούνκερ. Και αν ισχύει αυτό, τέλος πάντων, η θέση ότι στις 30 του μήνα δεν θα πληρωθεί η δόση αν δεν υπάρχουν λεφτά, αν δεν υπάρχει συμφωνία. Μακρυγιάννης Γιάννης από το πρώτο θέμα. Όσον αφορά την πρώτη ερώτησή σας, μέχρι στιγμής δεν έχει διατυπωθεί κάποια θέση πάνω στις προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Η ελληνική κυβέρνηση επαναλαμβάνει ότι περιμένει τις προτάσεις των θεσμών πάνω στις προτάσεις τις οποίες έχουμε υποβάλει. Σε σχέση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το ζήτησε η ελληνική κυβέρνηση μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος να υπάρχει αυτού του τύπου η ομαδοποίηση των πληρωμών στο τέλος του μήνα. Η ελληνική κυβέρνηση είχε ενημερώσει σε όλες τις επαφές τις οποίες έκανε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, σε όλα τα επίπεδα, ότι πρέπει να υπάρχει συμφωνία και να έχει κλειδώσει η συμφωνία, έτσι ώστε να μην χρειαστεί η ίδια να προβεί σε μία τέτοια ενέργεια. Επειδή και εγώ είχα ερωτηθεί από αυτό εδώ το βήμα και με είχατε ρωτήσει πολλές φορές και σας είχα πει ότι δεν είναι στο πλαίσιο των προθέσεων της ελληνικής κυβέρνησης να ζητήσει κάτι τέτοιο, το συναρτούσα πάντοτε με το κλείδωμα της συμφωνίας. Όπως διαπιστώσατε και διαπιστώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, δεν κλείδωσε η συμφωνία. Επομένως, η ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο της συνέχισης των διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς προέβη σε αυτή την κίνηση, η οποία ήταν μια κίνηση που στην ουσία και μέσω διαρροών, και εσείς με ρωτούσατε εδώ πέρα για διαρροές οι οποίες και σχόλια και δηλώσεις οι οποίες γίνονταν από στελέχη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, έστω και με αυτόν τον έμεσο δημόσιο τρόπο,
είχε δοθεί αυτή η δυνατότητα προς την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης. Σβέρκος από την Εφημερίδα των Συντακτών. Κύριε εκπρόσωπε, είδαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο δηλώσεις κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών και υπουργών να ανοίγουν το θέμα των εκλογών με σεναριολογία, με ενδεχόμενα και πολλά άλλα. Οι εκλογές, βάσει βεβαίως και της διαπραγμάτευσης και της φάσης στην οποία βρισκόμαστε και στις πολιτικές αλλά και στις τεχνικές διαπραγματεύσεις, οι εκλογές αποτελούν μέρος των επεξεργασιών σας? Όχι, ο Πρωθυπουργός έχει καταστήσει σαφές ότι αυτή η κυβέρνηση έχει χρονικό ορίζοντα τετραετίας. Επομένως, δεν περνάει από το μυαλό της κυβέρνησης το ενδεχόμενο προσφυγής στις κάλπες. Ούτε για δημοψήφισμα. Αυτό το έχουμε απαντήσει πολλές φορές. Παρακαλώ. Στέλλα Καντών από το Κόντρα. Ήθελα να ρωτήσω, κύριε εκπρόσωπε, αν η κομματική πειθαρχία την οποία προανήγγειλε ο κύριος Παπάς είναι και θέση της κυβέρνησης. Ευχαριστώ. Υπάρχει ζήτημα σίγουρα προσωπικής πολιτικής ευθύνης όταν ψηφίζουμε στη Βουλή. Αυτό που έχουμε πει εμείς από τη δική μας την πλευρά ως κυβέρνηση είναι η πεποίθηση ότι μία συμφωνία την οποία ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θα την αποδεχθεί και θα την αποδεχθεί και το Υπουργικό Συμβούλιο θα είναι μία συμφωνία που θα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που θα μπορεί να περάσει και από το σώμα των κοινοβουλευτικών ομάδων που στηρίζουν την κυβέρνηση. Χωρίς κομματική πειθαρχία δηλαδή, συγχνώρισα. Είναι ζήτημα πολιτικής ευθύνης. Άρα το ζήτημα. Δεν υπάρχει θέμα κομματικής πειθαρχίας. Είναι ζήτημα, επαναλαμβάνω, πολιτικής ευθύνης. Εξαρτάται τι εννοείται κομματική πειθαρχία και πώς την έχουμε στο μυαλό μας την κομματική πειθαρχία. Συγγνώμη. Θα διαγράψετε βουλευτές αν δεν ψηφίσουν. Είναι πολύ απλό. Δεν βλέπω και ποιος ρωτάει, ρε παιδί. Κατσίγιαννης από Αθήνα 84. Ωραία. Και ευχαριστώ που μου κάνετε αυτές τις διευκρινιστικές ερωτήσεις για να μην μένει τίποτα στον αέρα. Δεν θα χρειαστεί να φτάσουμε σε καμία τέτοια περίπτωση, γιατί προφανώς αυτό που σας είπα ισχύει, ότι από τη στιγμή που θα φτάσει κάτι τέτοιο στην κοινοβουλευτική ομάδα δεν θα υπάρξει βουλευτής ο οποίος δεν θα έχει τη δυνατότητα να αποδεχτεί αυτή την πρόταση. Οι διαγραφές βουλευτών δεν είναι στο πλαίσιο της δημοκρατικής παράδοσης ενός κόμματος και μιας κοινοβουλευτικής ομάδας όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα, το πλαίσιο της πολιτικής ευθύνης του κάθε ενός βουλευτή και της κάθε μίας προφανώς είναι ισχυρό. Και γι' αυτό ανήκουν και στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Σας είχα δώσει πριν το λόγο όμως. Σε εσάς νομίζω. Κύριε εκπρόσωπε, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή μιλήσατε και μιλάτε επανειλημμένα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για μια συμφωνία η οποία πρέπει να φέρει τη σφραγίδα της πολιτικής βούλησης των εταίρων και των ηγετών. Θέλω να σας ρωτήσω να μου σχολιάσετε τα όσα βγήκαν από την συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τη Γερμανίδα Καγκελάριο και την συνάντηση του κυρίου Σόιμπλε με τον Αμερικανό ομολογό του, τον κύριο Λιού. Από τις δημόσιες δηλώσεις που έκαναν αμέσως μετά τη συνάντησή τους δεν φάνηκε ότι μπορούν αυτές οι δύο πλευρές, οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο σκληρός πυρήνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συνεργαστούν προς την κατεύθυνση της πολιτικής στήριξης, επιτάχυνσης και προώθησης μιας συμφωνίας. Σας ρωτώ λοιπόν ευθέως εάν η κυβέρνηση έχει συμμάχους σε αυτήν την προσπάθειά της και ποιοι είναι αυτοί οι σύμμαχοί της μετά από το σύνολο των δηλώσεων που γίνονται και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Και αν μου επιτρέπετε σε ό,τι αφορά την συμφωνία, θέλω να σας ρωτήσω εάν υπάρξει μια παράταση, έτσι όπως περιγράφηκε από εσάς στην εφαρμογή των μέτρων κτλ., θα υπάρχει και προσύμφωνο για το τι θα συζητηθεί στην ενιαία μεγάλη συμφωνία και αν στην παράταση εσείς βάζετε το θέμα του χρέους. Ευχαριστώ πολύ. Στο δεύτερο ερώτημα, επειδή στην ουσία έχω απαντήσει και σε συναδέλφους σας, το ζήτημα του χρέους μπαίνει, τίθεται. Μπαίνει ήδη από την πρόταση την οποία έχουμε καταθέσει αυτή τη στιγμή. Δεν μπαίνει μέσα στο σκληρό πυρήνα του staff level agreement, έτσι, αλλά μπαίνει ως παράρτημα, γιατί είναι ένα θέμα από το οποίο αφορά την ανάγκη για μεσοπρόθεσμη διευθέτηση του χρηματοδοτικού κενού. Άρα δεσμευτικά θα υπάρξει δέσμευση από αυτού. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Είναι νομίζω εξαιρετικά σημαντικό, όχι μόνο για την κυβέρνηση,
αλλά και έχει σημασία και για την πραγματική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας χωρίς αβεβαιότητα, να διευθετηθεί αυτό το ζήτημα. Η αβεβαιότητα δεν έχει κάνει καλό στην ελληνική οικονομία. Είναι μια παρατεταμένη αβεβαιότητα 5 ετών, με αποτέλεσμα, με γνωστά αποτελέσματα και στην επενδυτική δραστηριότητα και στην καταναλωτική δραστηριότητα και στην εξαγωγική δραστηριότητα. Από εκεί και πέρα το πρώτο ερώτημά σας ήταν, αν δεν κάνω λάθος, ποιοι είναι οι σύμμαχοι της... Στη βάση, αν με συγχωρείτε, στη βάση και των όσων υπόθηκαν δημόσια... Και των όσων υπόθηκαν δημόσια. Στους G7. Ωραία. Σύμμαχοι της ελληνικής κυβέρνησης είναι όλοι αυτοί οι οποίοι επιθυμούν να υπάρχει μία λύση, να υπάρχει σταθερότητα στην Ευρωζώνη, να φύγουν τα μαύρα σύννεφα που δημιουργεί η αβεβαιότητα στις οικονομίες και στην οικονομία και στην ελληνική αλλά και στην οικονομία της Ευρωζώνης, και σύμμαχοι προφανώς της ελληνικής κυβέρνησης είναι όλοι αυτοί οι οποίοι αναγνωρίζουν το δικαίωμα ενός λαού, σεβόμενος τις συμφωνίες τις οποίες έχει κάνει, να μπορεί να χαράσει πολιτική μέσα στο πλαίσιο αυτό που έχει τεθεί, αλλά να του δίνεται προφανώς η δυνατότητα να μπορεί να ασκεί πολιτική, να ασκεί κοινωνική πολιτική, να ασκεί οικονομική πολιτική μέσα στο πλαίσιο το οποίο δεν διαταράσει συμφωνίες οι οποίες έχουν γίνει. Παρακαλώ. Καλό Γεωροπούλου, τα παραπολιτικά. Κύριε εκπρόσωπε, αυτή η μεσοπρόθεσμη συμφωνία, πέρα από το χρέος, μπορείτε να μας πείτε τι προαπαιτούμενα θα περιλαμβάνει? Εμείς μιλάμε, κυρία Καλογεροπούλου, για μία ενιαία συμφωνία. Με ενιαίους όρους, με ενιαία προαπαιτούμενα, όπου θα ρυθμίζονται αυτά τα οποία πρέπει να κάνει, με τα ρυθμίσεις τις οποίες πρέπει να προβεί η ελληνική κυβέρνηση σε ένα διάστημα που θα ισχύει αυτή η συμφωνία. Επομένως, μιλάμε για ενιαίους όρους, μιλάμε για όρους οι οποίοι θα πρέπει μέσα εντός του μήνα αυτού να συμφωνηθούν με τους θεσμούς, και αυτούς τους όρους να τους υλοποιήσουμε ως και η ελληνική κυβέρνηση να τους υλοποιήσει στο επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν μιλάμε δηλαδή για σπασμένους χρονικά όρους. Δεν μιλάμε δηλαδή για μια συμφωνία η οποία θα πρέπει να επικυρωθεί τώρα, να εφαρμοστούν οι όροι μέχρι το Σεπτέμβρη και μετά να πάμε σε μια νέα συμφωνία με νέους όρους. Μιλάμε για ένα ενιαίο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει επιτέλους σταθερότητα στην ελληνική οικονομία και στην οικονομία της Ευρωζώνης. Με συγχωρείτε επ' αυτού. Χρονικά... Δηλαδή, αν η άλλη πλευρά σας ζητήσει σε αυτό το μεσοπρόθεσμο να μπουν κάποια θέματα όπως το ΦΠΑ, όπως θέματα τα οποία καίνε την ελληνική κυβέρνηση, εσείς θα το αποδεχτείτε αυτό? Εννοείται σε αυτή τη συμφωνία? Στο μεσοπρόθεσμο, σε αυτό το κομμάτι, το μεταβατικό. Σε αυτή τη συμφωνία, αν μπουν θέματα φόρου προστιθέμενης αξίας, εξαρτάται τι εννοείται, γιατί το ζήτημα του φόρου προστιθέμενης αξίας, καταλαβαίνετε, περιλαμβάνει πάρα πολλά αγκάθια. Ήδη, νομίζω, δημόσια ο Πρωθυπουργός έχει πει και έχει δηλώσει ότι δεν είναι δυνατόν να αποδεχτούμε το φόρο προστιθέμενης αξίας στην ενέργεια στο 23%, κάτι που σημαίνει αύξηση κατά 9,5, αν δεν κάνω λάθος, ποσοστιαίες μονάδες. Επομένως, υπάρχουν κάποια χοντρά αγκάθια, τα οποία δεν μπορεί η ελληνική κυβέρνηση, για πάρα πολλούς λόγους που θα μπορούσα να τους εξηγήσω, αλλά νομίζω όλοι τους αντιλαμβανόμαστε, γιατί δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης για το φόρο προστιθέμενης αξίας, παρόλο που αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένα μέτρο που εμπεριέχει κοινωνικές αδικίες, γιατί από τη φύση του φόρος προστιθέμενης αξίας είναι ένας έμεσος φόρος ο οποίος έχει χαρακτηριστικά που δεν τον καθιστούν δίκαιο. Παρ' όλα αυτά, μέσα στο πλαίσιο της πρότασης που έχουμε καταθέσει, έχουμε προσπαθήσει μέσα από αναπροσαρμογή συντελεστών να δώσουμε κάποιες ανάσες, σημαντικές όμως ανάσες, στα φτωχότερα λαϊκά στρώματα. Για παράδειγμα, στην πρότασή μας η μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας στην ενέργεια, η μείωση του ΦΠΑ στα φάρμακα, η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, είναι προτάσεις τις οποίες πρέπει να τις λάβουμε υπόψη στο πλαίσιο της συζήτησης αυτής. Είχα δώσει, νομίζω, το λόγο σε εσάς.
Καλησπέρα, Ζορμπά από Capital. Κύριε εκπρόσωπε, θέλω να επανέλθω λίγο στην πρόταση της ελληνικής πλευράς της 47 σέλιδη. Με δεδομένο, όπως είπατε, ότι επί της ουσίας δεν αντανακλά τις απόψεις της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά αποτελεί μια καταγραφή, ένα καταστάλαγμα, όπως είπατε, των διαπραγματεύσεων στο Brussels Group. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά από την αρχή που ξεκίνησε η κυβέρνηση τη διαπραγμάτευση, επιδίωκε πάντα και έβαζε πάντα την παράμετρο πολιτική λύση. Από ό,τι φαίνεται εδώ, ισχύει η εξής παραδοξότητα. Σε επίπεδο τεχνοκρατών, η συμφωνία επεδεύθη, θέλω να πω ότι το απόσταγμα του Brussels Group έβγαλε μια λύση αποδεκτή από την κυβέρνηση, αλλά οι θεσμοί, άρα σε πολιτικό πια επίπεδο, έρχονται και ανατρέπουν αυτό το σχεδιασμό. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τι έχουμε να περιμένουμε από την τριμερή της Τετάρτης? Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αυτό που έχουμε να περιμένουμε είναι ότι θα πρετανεύσει η προσπάθεια όλων έτσι ώστε να επιτευχθεί μία λύση που να μπορεί και η ελληνική κυβέρνηση να την αποδεχτεί, αλλά που θα μπορούν και οι θεσμοί να την αποδεχτούν. Νομίζουμε αυτή τη στιγμή είμαστε πλέον σε ένα πολύ όριμο επίπεδο. Μετά από συζητήσεις και διαπραγματεύσεις που έχουν γίνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα σε όλα τα δυνατά επίπεδα, πάρα πολλές εργατοώρες έχουν καταναλωθεί σε διαπραγματεύσεις. Όλοι γνωρίζουν τις θέσεις των άλλων πλευρών, αλλά γνωρίζουν ταυτόχρονα και τα πολιτικά όρια. Εμείς αντιλαμβανόμαστε τα πολιτικά όρια και των αυτών που βρίσκονται απέναντί μας στη διαπραγμάτευση. Το ίδιο φιλοδοξούμε να κάνουν και οι διαπραγματευτές που κάθονται στην απέναντι πλευρά του τραπεζιού από την ελληνική κυβέρνηση. Παρακαλώ. Και μετά σε εσάς. Γαλλιετράτης ο Βορέα Λιούς, επιτρέψτε μου να εξειδικεύσω λίγο αυτό που σας ρώτησε πριν η συνάδελφος. Κύριε εκπρόσωπε, από την πρόταση των 47 σελίδων που έχουμε καταθέσει εμείς και την πρόταση των 5 σελίδων και 7 που διέρευσαν στον τύπο ότι είναι η πρόταση των θεσμών, προκύπτει μια δημοσιονομική διαφορά γύρω στα 3 δις. Από ό,τι μπορούμε να γνωρίζουμε όλοι, και ποτέ δεν μας είπατε κι εσείς κάτι αντίθετο, στο Brussels Group δεν είχαμε ποτέ συμφωνία πάνω στη δημοσιονομική πλευρά του θέματος, δημοσιονομικού στόχου, σηματοδοτικό κενό κτλ. Όταν μιλάμε λοιπόν τώρα στη διαπραγμάτευση για συγκλήσεις, γιατί και ο Πρωθυπουργός στη Βουλή μας είπε ότι το μόνο ενδιαφέρον στοιχείο της πρότασης των θεσμών είναι ότι αποδέχονται χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα. Παρά τα αυτά και με τα χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα έχουμε αυτή τη διαφορά των 2 δις. Όταν μιλάμε για συγκλήσεις, και εγώ δεν μιλάω για μέτρα αυτή τη στιγμή, εγώ μιλάω για δημοσιονομικούς στόχους. Είσαστε διατεθειμένοι να κινηθείτε προς την πλευρά των θεσμών για να καλύψετε κάποιο από το έδαφος σε ό,τι αφορά τους δημοσιονομικούς στόχους και το ύψος του χρηματοδοτικού κενού που απαιτείται ή όχι? Παραμένετε στην πρόταση που έχετε καταθέσει των 47 σελίδων και λέτε ως εκεί και μην παρέκει? Στο επίπεδο το δημοσιονομικό πάντα. Ναι. Στο επίπεδο το δημοσιονομικό, όπως έχετε δει και στο πλαίσιο της ελληνικής πρότασης, πέραν του φόρου προστιθέμενης αξίας και της δικής μας πρότασης, έχουν κατατεθεί μια σειρά από προτάσεις, μια σειρά από παραμετρικά μέτρα, τα οποία χωρίς να λαμβάνουν τη λογική, κατά την άποψή μας, υπόθεση της μείωσης της φοροδιαφυγής, της πάταξης λαθρεμπορίου. Δεν τα έχουμε εντάξει αυτά τα, την αύξηση την αναμενόμενη των εσόδων από τέτοιου τύπου ενέργειες. Βρίσκονται κοντά στις προβλέψεις τις δημοσιονομικές της πρότασης των θεσμών. Επομένως, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το σημαντικό πρόβλημα είναι το δημοσιονομικό. Νομίζω τα μεγαλύτερα ζητήματα υπάρχουν σε άλλου τύπου προτάσεις, στις προτάσεις οι οποίες έχουν κατατεθεί μέσα στις 5 σελίδες ή 7, όπως είπατε και εσείς, από την πλευρά των θεσμών, που έχουν να κάνουν μια σειρά από άλλα ζητήματα. Στο δημοσιονομικό δεν υπάρχει τόσο μεγάλη απόσταση και σας επαναλαμβάνω, χωρίς αυτό να συμπεριλαμβάνει τις προσπάθειες που κάνει αυτή η κυβέρνηση για την πάταξη της φοροδιαφυγής, και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων που μειώνουν τα φορολογικά έσοδα. Πίσω εσείς. Ήθελα να σας ρωτήσω σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα των επόμενων ημερών. Mm-hmm. Έχουμε μπροστά μας, νομίζω, 2 συνόδους κορυφής, την Αγία Πετρούπολη, λήξη της παράτασης, οι δόσεις Εδούνου του. Ποια
πώς με φοβεύεται αυτό το χρονοδιάγραμμα από την πλευρά της κυβέρνησης. Και το δεύτερο που ήθελα να ρωτήσω είναι, με αφορμή τις αποκαλύψεις του συναδέλφου Μιχάλη Γνατίου για το τι έγινε πριν μπούμε στο μνημόνιο και ότι υπήρχαν προτάσεις στην ελληνική κυβέρνηση τότε του κυρίου Παπανδρέου για λύσεις στο ελληνικό ζήτημα εκτός μνημονίου και χωρίς τη συμμετοχή του, και χωρίς τη συμμετοχή του Δούνου του. Υπάρχει κάποιο σχόλιο από την κυβέρνηση? Για το χρονοδιάγραμμα που με ρωτήσατε, αυτή τη στιγμή σημαντικός σταθμός για την προσπάθεια που γίνεται για να υπάρχει μια λύση είναι η συνάντηση που θα γίνει στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής την Τετάρτη. Και από εκεί και πέρα, επειδή ξέρετε ότι ο χρόνος αυτός είναι εξαιρετικά πυκνός, υπάρχει βούληση από όλες τις πλευρές και προφανώς και από την ελληνική κυβέρνηση να υπάρχουν συναντήσεις, να υπάρχουν επαφές, είτε τηλεφωνικές, είτε τηλεδιασκέψεις, είτε επαφές διαζώσεις σε όλα τα δυνατά επίπεδα. Από εκεί και πέρα το χρονοδιάγραμμα είναι τέτοιο που μέσα σε όλο αυτό το μήκος μέχρι το τέλος του μήνα, που μου το θέσατε και εσείς, μέχρι την πληρωμή δηλαδή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, να έχουμε μια πυκνή πολιτική διαπραγμάτευση για να υπάρξει μια θετική κατάληξη. Από εκεί και πέρα, για το άλλο το ζήτημα, γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτές οι αποκαλύψεις, μάλλον για αυτές τις αποκαλύψεις, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και εκείνη την περίοδο, ο ΣΥΡΙΖΑ από άλλη θέση και ο Πρωθυπουργός από άλλη θέση είχαν ασκήσει την κριτική τους στους χειρισμούς της τότε ελληνικής κυβέρνησης. Ούτως ή άλλως βρίσκεται και σε εξέλιξη και η Εξεταστική Επιτροπή στο πλαίσιο της Ελληνικής Βουλής για το Μνημόνιο και νομίζω ότι και αυτή η Επιτροπή θα ρίξει φως σε όλες αυτές τις καταστάσεις οι οποίες έλαβαν χώρα την περίοδο εκείνη. Παρακαλώ. Λίγο με τα κινητά, αν είναι εύκολο. Λοιπόν, επ' αυτού βασικά, σκέφτεστε να ζητήσετε στο αποκορύφωμα της διαπραγμάτευσης κάποια σύγκληση έκτακτης συνόδου κορυφής? Δεν είναι στις προθέσεις της ελληνικής κυβέρνησης σε αυτή τη φάση. Παρακαλώ. Ναι, Αργυρός από Επένδυση. Σε όλο το προηγούμενο διάστημα, επί της προηγούμενης κυβέρνησης, βασικό σημείο κριτικής και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό το σημερινό ήταν ότι λειτουργεί τότε κυβέρνηση εξωθεσμικά, δεν συζητάει τέλος πάντων με κάποιους ανθρώπους, με κάποια όργανα που δεν είναι θεσμικά. Από την ημέρα ουσιαστικά που ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση, βλέπουμε ότι κι εσείς εξωθεσμικά προσπαθείτε να λύσετε το πρόβλημα. Εκτός αν θεωρείτε θεσμικό, ας πούμε, την τριμερή που προσπαθεί να γίνει μεθαύριο, ή την εφταμερή, ή κάποια τηλεφωνήματα που γίνονται συνεχώς με την κυρία Μέρκελ και τον κύριο Λαντ. Γιατί ακολουθείτε μια εξωθεσμική στρατηγική, όταν μάλιστα βλέπετε ότι ακόμα δεν σας βγαίνει? Έχουμε φτάσει πια 10 Ιουνίου. Όταν λέτε εξωθεσμική, εννοείται στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να είναι τρεις, ας πούμε, καρχηγοί κρατών, δεν έχει κάποιο θεσμικό χαρακτήρα αυτή τη στιγμή. Ή εφταμερείς δεν έχει κάποιο θεσμικό, δεν είναι κάποιο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακολουθείτε μια τακτική που επίσης εξωθεσμική είναι και δεν βγάζει και λύση από ό,τι φαίνεται. Ευχαριστώ. Έχουμε βάλει όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία τα συζητάμε σε όλα τα επίπεδα και σε αυτά τα μη θεσμικά που είπατε κι εσείς, έχουν τεθεί και στις συνόδους κορυφής και στα Eurogroup, αλλά και σε όποιο δημόσιο φόρουμ μας δοθεί αυτή η δυνατότητα, θεσμικό και μη θεσμικό. Η ελληνική κυβέρνηση θα εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες, και τις θεσμικές και τις μη θεσμικές, έτσι ώστε να βρεθεί μία λύση. Κανείς δεν μπορεί να μας κατηγορήσει, και δεν λέω το κάνετε εσείς, ότι δεν αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για να μπορέσει να συζητηθεί αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα το ελληνικό. Όπου μπορούμε, προσπαθούμε να το θέσουμε και αυτό προφανώς εξαρτάται και από τη διάθεση η οποία υπάρχει και από την άλλη πλευρά. Μέχρι τώρα, και αυτό είναι θετικό, το επαναλαμβάνω, ότι υπάρχει η διάθεση από την πλευρά των θεσμών και από την πλευρά των εταίρων μας να υπάρχει αυτού του τύπου η συζήτηση. Αυτό θα συνεχιστεί και πιστεύουμε ότι με βάση αυτό το επίπεδο επαφών θα μπορέσει να βρεθεί μια λύση που να ικανοποιεί όλες τις πλευρές. Είχατε ρωτήσει πριν, δεν θυμάμαι. Να κάνουμε ένα γύρο και μετά. Ναι. Θα κάνουμε ένα γύρο και μετά. Παρακαλώ, εσείς.
Παπαδημητρίου από την Αυγή. Κύριε εκπρόσωπε, παράλληλα με τις συναντήσεις στις Βρυξέλλες, έχουμε σε εξέλιξη και αυτό το ραντεβού των δύο Υπουργών Οικονομικών, των κυρίων Βαρουφάκη και Σόιμπλε. Εδώ η ατζέντα είναι, έχει κάτι διαφορετικό. Με ποια στόχευση έχει προσέλθει στη συνάντηση ο κύριος Βαρουφάκης? Ευχαριστώ. Σε καμία περίπτωση δεν είναι κάτι διαφορετικό. Σε κάθε περίπτωση όλες οι πρωτοβουλίες οι οποίες λαμβάνονται είναι ενταγμένες στην κοινή προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης, έτσι ώστε να βρεθούν λύσεις. Ο Υπουργός Οικονομικών από τη δική του την πλευρά συναντά το ομόλογό του, τον κύριο Σόιμπλε, στο Βερολίνο και με αφορμή την επίσκεψή του για να μιλήσει και στο Γερμανικό Κοινοβούλιο, σε κοινοβουλευτικές ομάδες του Γερμανικού Κοινοβουλίου, ο κύριος Βαρουφάκης, και σε κάθε περίπτωση είναι μια σημαντική, πολύ σημαντική, όπως αντιλαμβάνεστε, συνάντηση, από την οποία περιμένουμε και τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα. Μέχρι πριν ξεκινήσουμε, τουλάχιστον αυτή ήταν η ενημέρωσή μου, δεν είχε ολοκληρωθεί η συνάντηση. Νομίζω εσείς που παρακολουθείτε θα γνωρίζετε αν έχει ολοκληρωθεί. Περιμένουμε ακόμη, από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά σίγουρα είναι μια πολύ σημαντική συνάντηση. Και πώς μπορεί να μην είναι μια τέτοια συνάντηση σημαντική? Ζαφυρία Δεύτερη Αλνούς. Κύριε εκπρόσωπε, διευκρινιστική είναι η ερώτησή μου. Πιθανότατα εγώ δεν έχω καταλάβει αυτό που έχετε ήδη πει. Στις 30 Ιουνίου είπατε μόνος σας ότι έχουμε ένα ορόσημο. Αν αυτή λήξει η παράταση της δανειακής σύμβασης, θα πάμε σε μια νέα παράταση πιθανότατα, αν σωστά έχω καταλάβει, η οποία μπορεί να είναι εξάμηνη ή ενεάμηνη. Όμως λέτε ότι η επιδίωξη της κυβέρνησης είναι μια συμφωνία συνολική, ενιαία, όχι κάτι μεσοπρόθεσμο, το οποίο θα περιλαμβάνει και το χρέος. Αν λοιπόν ξεπεράσουμε την 30η Ιουνίου, μιλάμε για μια τέτοια συμφωνία η οποία θα λήγει μαζί με το πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου το Μάρτιο του 2016, ή μιλάμε για κάποια άλλη συμφωνία? Κοιτάξτε, αυτά τα ζητήματα είναι υποδιερεύνηση μαζί με τους θεσμούς. Όλα αυτά που με ρωτάτε και δικαιολογημένα ενδεχομένως μπορεί να μην καταλάβατε, είναι ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά, είναι υποδιαβούλευση, είναι υποσυζήτηση και περιμένουμε να σχηματοποιηθούν και να λάβουν μια συγκεκριμένη μορφή μέσα από αυτές τις διαβουλεύσεις οι οποίες γίνονται στο επόμενο χρονικό διάστημα. Απλώς, ναι. Επειδή η συνάδελφος είπε ότι δεν θα υπάρχει μεσοπρόθεσμο, εμείς έχουμε καταλάβει ενιαία με μεσοπρόθεσμο. Αυτό απάντησα και πριν σε εσάς, ως ναι, θέση της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία κατατίθεται στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων. Εσείς και μετά εσείς. Λιάννα Σπυροπούλου από την εφημερίδα Bild. Έχω λίγο μπερδευτεί με το τι έγινε με τον κύριο Γιούνκερ. Έχουμε από τη μία τον κύριο Γιούνκερ να λέει ότι ναι, με πήραν τηλέφωνο και δεν το σήκωσα. Εσείς λέτε ότι δεν έγινε αυτό το τηλεφώνημα. Και υπάρχει και μια δημιουργική ασάφεια και ως προς το δούνου του. Ο κύριος Βαρουφάκης την Παρασκευή ρωτήθηκε έξω από το Υπουργείο Οικονομικών και είπε ουδέποτε εμείς κάναμε τέτοιο αίτημα. Εσείς λέτε τώρα ότι επιβεβαιώνετε τα δημοσιεύματα ότι όντως η Ελλάδα ζήτησε μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος να υπάρχει πληρωμή των δόσεων στο τέλος του μήνα. Δεν συνεννοείστε μεταξύ σας? Κάποιος λέει ψέματα? Τι γίνεται? Δεν νομίζω ότι κάποιος λέει ψέματα, ούτε νομίζω ότι δεν συνεννοούμαστε μεταξύ μας. Αυτό που σας απάντησα εγώ και αυτό το οποίο, επειδή γνωρίζω και αυτό με τον κύριο Βαρουφάκη, το οποίο το διευκρίνησε μετά ξανά στους συναδέλφους στο Υπουργείο Οικονομικών, είναι ότι προφανώς αυτή η κίνηση δεν έγινε απευθεία, δεν ζήτησε η ίδια η ελληνική κυβέρνηση, αυτό γίνεται μέσα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ζητάει από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Προφανώς η Τράπεζα της Ελλάδος τη ζητήθηκε από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης να γίνει αυτή η κίνηση. Επομένως, νομίζω ότι είναι αρκετά ξεκάθαρο αυτό. Εκτός εάν δεν είναι, που νομίζω ότι είναι. Στο ζήτημα της ερώτησης δεν είναι ξεκάθαρο. Αν δεν είναι, μπορείτε να με ρωτήσετε, αν δεν καταλάβατε κάτι σχετικά με αυτό. Για μένα είναι ξεκάθαρο. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι για εσάς το τι λέει ο κύριος Βαρουφάκης. Ο κύριος Βαρουφάκης αυτό γνωρίζω ότι είπε. Είπε ότι η Ελλάδα δεν ζήτησε. Εσείς λέτε όμως ότι η Ελλάδα ζήτησε. Δεν είπε ότι η Ελλάδα δεν ζήτησε. Δεν είπε ότι η Ελλάδα δεν ζήτησε. Το εμείς όταν λέει ο κύριος Βαρουφάκης τι εννοεί? Το διευκρίνησε. Είπε συγκεκριμένα ότι ως κυβέρνηση δεν ζητήσαμε. Ζητήσαμε από την Τράπεζα της Ελλάδος να προβεί σε αυτή την αίτηση προς την πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Δεν ήμουν παρόν στην συζήτηση.
που είχαν οι δημοσιογράφοι με τον κύριο Βαρουφάκη, αυτό που μου έχει μεταφερθεί είναι όπως σας το λέω. Και για το άλλο το ερώτημα που μου θέσατε και για τον κύριο Γιούνκερ, σας είπα ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός από τη δική του την πλευρά δεν προσπάθησε να πάρει τον κύριο Γιούνκερ και δεν τον βρήκε. Υπήρχε συζήτηση και συνεννόηση σε επίπεδο που όπως υπάρχει και συνεχίζει και υπάρχει μέχρι και σήμερα, στο επίπεδο των συνεργατών του Έλληνα Πρωθυπουργού με τους συνεργάτες του κυρίου Γιούνκερ. Και αυτή η συζήτηση και οι επαφές συνεχίζουν και υπάρχουν μέχρι σήμερα. Τσάκωνα από αξία. Κύριε εκπρόσωπε, ενώ οι διαπραγματεύσεις τρέχουν και βρίσκονται σε εξέλιξη, πώς σχολιάζει η κυβέρνηση το γεγονός ότι παράλληλα η Γερμανίδα Καγκελάριος αλλά και ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ αποφάσισαν να προωθήσουν την πλήρη πολιτική και δημοσιονομική ένωση της Ευρωζώνης, όπου θα κινείται σε ένα πλαίσιο το οποίο θα είναι ένα αυστηρά δημοσιονομικό πλαίσιο. Μάλλον θα έχει γίνει και αναφορά από τον Γάλλο Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Μακρόν, ότι θα υπάρχει και ένας υπερυπουργός οικονομικών της Ευρωζώνης με πολύ μεγάλες εξουσίες. Κάποια τέτοια σημεία, φυσικά στην αντίθετη κατεύθυνση, είδαμε στην επιστολή του κυρίου Πρωθυπουργού στην γαλλική εφημερίδα Le Monde, όπου έλεγε ότι εγώ δεν θέλω μια ευρωζώνη, όπου θα υπάρχει ένας υπερυπουργός οικονομικών. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά λοιπόν στο όραμα της επόμενης ημέρας για την ευρωζώνη, δηλαδή είναι τα μοναδικά αγκάθια η συμφωνία η οποία προσπαθούμε να κλείσουμε, ή υπάρχει ένα γεφύρωτο χάσμα και για την επόμενη ημέρα? Τι θέση έχει ο Βεβαίως, θα σας απαντήσω. Νομίζω τελειώσατε. Η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί πολύ προσεκτικά όλες τις συζητήσεις οι οποίες γίνονται στο επίπεδο της Ευρωζώνης και αφορούν το μέλλον της Ευρωζώνης και την αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης. Όταν όλα αυτά τα ζητήματα τεθούν στο τραπέζι των συζητήσεων, είτε στο επίπεδο συνόδου κορυφής είτε σε επίπεδο Eurogroup, η ελληνική κυβέρνηση θα τοποθετηθεί σε όλα αυτά τα ζητήματα, γιατί είναι ζητήματα τα οποία αφορούν όλες τις χώρες μέλη που είναι στην Ευρωζώνη. Να δω κάποιον ο οποίος δεν έχει ρωτήσει. Εσείς και μετά εσείς. Παρακαλώ. Μαλτέζω από το Reuters. Βλέπω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη σήμερα εγρήγορση. Έρθε. Τα άριστα της Πέμπτης, σωστό. Κύριε εκπρόσωπε, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει χρονικό όριο στη διαπραγμάτευση, είναι εφικτή ή αποτελεί στόχο της κυβέρνησης μια συμφωνία μέχρι τις 15 Ιουνίου που αποτελεί σταθμό, ημερομηνία σταθμό για κάποια κοινοβούλια σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης? Το τελευταίο δεν άκουσα απλά που είπατε. Που αποτελεί σταθμό για κάποια κοινοβούλια, α πούμε, σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Προφανώς, στόχος της ελληνικής κυβέρνησης είναι να υπάρχει συμφωνία το συντομότερο δυνατόν. Και σήμερα, αν μπορούσαμε να έχουμε συμφωνία, νομίζω αυτό θα ήταν ευκταίο. Επομένως, μέχρι το τέλος του μήνα. Αυτό που είναι ζητούμενο είναι να υπάρξει αυτή η συμφωνία. Όσο το δυνατόν συντομότερα επέλθει αυτή η συμφωνία, τόσο το καλύτερο και για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρωζώνη. Παρακαλώ. Καλονάκη από Πρακτορία Ειδήσεων Ινών. Η ερώτησή μου έχει να κάνει με το χρέος. Υπάρχει η Επιτροπή Λογιστικού Χρέους στη Βουλή. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποιες διεργασίες όταν αυτή η Επιτροπή λειτουργεί σε κάθε κράτος μέλος και με βάση νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί δεν χρησιμοποιείται το δεδομένο της Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου και μέχρι να τελειώσει και να ολοκληρωθεί η διαδικασία, μέχρι να μάθουμε το πραγματικό μας χρέος, να μην πληρώνουμε? Εντάξει, καταρχήν δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου του Κοινοβουλίου. Και περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ως κυβέρνηση τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα αυτής της Επιτροπής. Στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης η οποία λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή, συνεχίζουμε και θέτουμε τα ζητήματα αυτά σε όλα τα δυνατά επίπεδα. Παρβάτια Πάλφα. Στις υποχωρήσεις ελληνικής πλευράς υπάρχει σκέψη για την επίτευξη συμφωνίας? Υπάρχει σκέψη η έκτακτη εισφορά να ξεκινήσει από πιο χαμηλά εισοδηματικά κλιμάκια? Και αν δεν καταργηθεί η έκπτωση του φόρου προστιθέμενης αξίας για τα νησιά, ποιο θα μπορούσε να είναι το ισοδύναμο? Αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση, σε σχέση με το δεύτερο ερώτημα για το ισοδύναμο, εξετάζει όλα τα πιθανά σενάρια. Σε σχέση με το πρώτο ερώτημά σας, δεν υπάρχει σκέψη για την αύξηση της εισφοράς στα χαμηλότερα. Εσείς. Πίσω από εσάς, γιατί έχετε ρωτήσει και υπάρχει συνάδελφος που δεν έχει ρωτήσει. Αλλά αφού υπάρχει όλη αυτή η διάθεση για ερωτήσεις, νομίζω μπορούμε να το τραβήξουμε και λίγο παραπάνω. Χριστάκος από το ΕΤΒ. Κύριε εκπρόσωπε, εδώ που έχουμε φτάσει στη διαπραγμάτευση, είναι προφανές ότι και οι δύο πλευρές σηκώνουν, υψώνουν τα δικά τους στοίχη, ώστε να φτάσουν στην
τελική φορά όπου θα βγει, ελπίζω, ένα θετικό αποτέλεσμα. Παρά τα αυτά όμως, θεωρώ ότι πρέπει να επικαιροποιήσουμε, επειδή ακούγονται πολλά και από τις δύο πλευρές και από τους επικριτές της Ελλάδας και σε θεσμικό επίπεδο και σε επίπεδο διεθνούς κριτικής, αν θέλετε, ότι η Ελλάδα ζητάει πολλά θέλοντας να παραμείνει στην Ευρωζώνη. Ακούγεται όμως και η άλλη άποψη από τον διεθνή τύπο, αν θέλετε, ότι πρέπει να δώσουν στην Ελλάδα ένα ανεκτό για τους Έλληνες πρόγραμμα. Έτσι λοιπόν θέλω να ρωτήσω το εξής και να επικαιροποιήσω κάποια ερωτήματα. Το ευρώ είναι φετίχ? Η Ευρωζώνη είναι φετίχ? Και διευκρινίστε μου παρακαλώ, εάν κατάλαβα καλά από προηγούμενη ερώτηση, εάν λέτε όχι σε εκλογές, αλλά είναι ανοιχτό το δημοψήφισμα. Ευχαριστώ. Δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα. Νομίζω το έχουμε ξεκαθαρίσει αρκετές φορές ως κυβέρνηση και προεκλογικά κυρίως, γιατί δεν έχει απασχολήσει με ως επίσημο θέμα την ελληνική κυβέρνηση το ζήτημα της συμμετοχής ή όχι της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Επομένως, το ζήτημα για εμάς είναι καθαρός. Σκοπός και στόχος δεδηλωμένος αυτής της κυβέρνησης είναι η παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη, στη ζώνη του ευρώ. Το ζήτημα το άλλο που με ρωτήσατε, είπαμε για τις εκλογές. Αυτό, την παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη και απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Στο άλλο το ερώτημα, έχουμε πει πολλές φορές και για το δημοψήφισμα ότι έχουμε μια ξεκάθαρη λαϊκή εντολή. Δεν θέλω να επικαλεστώ δημοσκοπήσεις που βλέπουμε έτσι και πρόσφατες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα νόημα σε σχέση με τη στήριξη που έχει αυτή η κυβέρνηση από την ελληνική κοινωνία. Ένα πράγμα που θα ήθελα να πω είναι ότι η σημασία αυτής της στήριξης είναι πολύ μεγάλη για την κυβέρνηση. Είναι ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο το οποίο έχει η κυβέρνηση στα χέρια της και πραγματικά θέλουμε να ευχαριστήσουμε και τα κομμάτια αυτά, τα ευρύτατα κομμάτια του ελληνικού λαού, τα οποία ανεξάρτητα παραταξιακής προτίμησης ή κομματικής ταυτότητας επιλέγουν να στηρίζουν τις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης. Λοιπόν, νομίζω στις εκλογές απάντησα πριν, υπήρχε. Πώς δεν απάντησα? Απάντησα ξεκάθαρα. Με ρώτησε συνάδελφος για τις εκλογές. Δεν θυμάμαι και ποιος συνάδελφος ήταν. Εσείς. Για τη στήριξη. Λοιπόν, να πούμε 10 λεπτά ακόμη να μαζέψουμε. Μη σηκώνετε χέρια τότε. Εγώ προσπαθώ να είμαι. Όταν βλέπω ότι υπάρχει διάθεση. Αναφερθήκατε νωρίτερα σε στήριξη ευρύτερου τμήματος του ελληνικού λαού. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, με βάση και τη συζήτηση που έγινε την Παρασκευή στη Βουλή, η κυβέρνηση πώς αποτιμά τη στάση της αντιπολίτευσης? Δυσχεραίνει ή διευκολύνει τη διαπραγμάτευση? Και δεύτερο, γιατί ο κύριος Βαρουφάκης δεν συμμετέχει, ενώ συμμετέχει στην αποστολή τώρα στις Βρυξέλλες και δεν συμμετέχει ο κύριος Βαρουφάκης και συμμετέχει ο κύριος Παπάς? Δεν είναι ο λίγον τι οξύμορο? Όχι, δεν είναι οξύμορο. Ο κύριος Βαρουφάκης συναντά τους ομόλογους του υπουργούς και συμμετέχει προφανώς σε όλες τις διαδικασίες πολιτικής διαπραγμάτευσης. Σήμερα, όπως είπαμε και πριν, συναντιέται με τον Γερμανό ομόλογό του, κάνει κύκλους επαφών με ομόλογούς του, θυμάστε αντίστοιχα ταξίδια, και βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με κορυφαίους παράγοντες και των θεσμών αλλά και κρατών. Όχι 10 λεπτά, από ό,τι είδα υπήρχε αντίδραση. Για την Βουλή. Α, πώς αποτιμάμε την συζήτηση στη Βουλή? Νομίζω ότι στη συζήτηση αυτή για εμάς ως κυβέρνηση αποτιμούμε ως θετικό στοιχείο το γεγονός ότι υπήρχε μια καθολική απόρριψη των προτάσεων των θεσμών. Από εκεί και πέρα η πολιτική αντιπαράθεση είναι αυτή που είναι και ο κάθε ένας έχει τα δικά του επιχειρήματα, τα οποία δεν υπάρχει νόημα να σας τα επαναλάβω. Να μαζέψουμε. Λοιπόν, ναι, κύριε εκπρόσωπε, Μισό λεπτό. Πόσα επ' αυτού υπάρχουν, να μαζέψουμε κάποια και να ρωτήσουμε μετά από εκεί. Ωραία. Πέστε, ρωτήστε. Επειδή μιλήσατε για εκλογές, ξεκαθαρίσατε το θέμα των εκλογών και πήγαμε. Και πάει για θέση της κυβέρνησης είναι ότι έχει λαϊκή εντολή για να κυβερνήσει τετραετία. Θέλω να σας ρωτήσω αν σας προβληματίζει και αν
στο Μέγαρο Μαξίμου υπολογίζουν μέσα σε αυτό, στο βάθος τετραετίας, μέσα σε αυτή την έννοια, τη στάση του κυβερνητικού σας εταίρου, έτσι όπως φάνηκε στη Βουλή την Παρασκευή, με τη στάση που έχει για το ενδεχόμενο κάποιας συμφωνίας με μερικές υποχωρήσεις. Και το δεύτερο είναι ότι μιλήσατε να περνάει η συμφωνία από το Υπουργικό Συμβούλιο. Από την κοινοβουλευτική ομάδα, όπως πούμε για παράδειγμα, μαθαίνω ότι σήμερα ο κύριος Μιχελογιαννάκης λέει ότι εάν περάσει μια συμφωνία στο πλαίσιο των 47 σελίδων της ελληνικής πρότασης, όπως την περιγράψατε, θα χάσουν οι Έλληνες ένα μισθό. Θέλω ευθέως να μου πείτε ότι θα περάσει από την κοινοβουλευτική ομάδα, από συνεδρίαση ή όποια συμφωνία. Νομίζω σας απάντησα. Δεν ήταν επ' αυτού και νομίζω, ότι έχω. Ο κυβερνητικός εταίρος δεν έχει να κάνει με τις εκλογές. Νομίζω ότι έχω απαντήσει στο δεύτερο. Σε σχέση με τον κυβερνητικό εταίρο δεν υπάρχει κανένα ζήτημα και υπάρχει άριστη συνεννόηση. Ο κύριος Τσακίρης είχα δώσει πριν το λόγο και μετά σε εσάς. Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή λέτε ότι ανήκει στην ομάδα διαπραγμάτευσης ο κύριος. Δεν σας ακούω όμως. Επειδή λέτε ότι ανήκει στην ομάδα διαπραγμάτευσης και ο κύριος Βαρουφάκης. Ο κύριος Βαρουφάκης στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον κύριο Σόιμπλε είπε ότι δεν διαπραγματεύτηκε με τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών, αλλά συζήτησε. Μάλιστα, πληροφορίες λένε ότι το κλίμα δεν ήταν καλό. Ότι ο κύριος Βαρουφάκης είπε μέσα ότι δεν θα συζητήσει την πρόταση των θεσμών, δεν είναι γι' αυτό εκεί, αλλά ότι είναι η ώρα να αναλάβουν οι πολιτικές ηγεσίες της Ευρωζώνης τις ευθύνες τους. Έχετε κάποιο σχόλιο από αυτό? Δεν έχω κάποιο σχόλιο, γιατί δεν έχω διαβάσει και δεν έχω και πλήρη αίσθηση το τι έχει συμβεί μέσα, επομένως δεν μπορώ να σχολιάσω. Και το ότι δεν διαπραγματεύεται. Θα πει δεν διαπραγματεύεται. Ναι, σε συζήτηση, κάθε μορφή συζήτησης μεταξύ δύο υπουργών οικονομικών σε αυτή τη χρονική στιγμή αποτελεί μια μορφή διαπραγμάτευσης. Λοιπόν, κύριε εκπρόσωπε, εγώ είμαι. Κάτσε Γιάννης από 1984. Ήθελα να ρωτήσω, να σας πάω σε ένα εντελώς άλλο θέμα. Αν η κυβέρνηση σκοπεύει να ικανοποιήσει το αίτημα της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ για απομάκρυση του κυρίου Πανούση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Μέσα στην αριστερά, ο κάθε ένας έχει το δικαίωμά του να εκφράζει την άποψή του. Επομένως, από εκεί και πέρα, το ζήτημα της παραμονής του κυρίου Πανούση στην κυβέρνηση είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν απασχολεί σε καμία περίπτωση την ελληνική κυβέρνηση. Εσείς και λοιπόν, μετά εσείς... Λοιπόν, ναι. Ακούγομαι. Σε μένα δεν ακούγομαι. Σε εσάς έδωσα, αλλά εντάξει. Δεν φορά, περούκα, λοιπόν. Δεν έχω ρωτήσει ακόμα. Μετά αμέσως εσείς. Ωραία. Μία διευκρίνηση παρακαλώ. Σε περίπτωση που κάποιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δεν συμφωνεί με τη συμφωνία που θα παρουσιαστεί και δεν θέλει να την ψηφίσει, θα πρέπει να παραδώσει την έδρα του πριν ή μετά την ψηφοφορία? Νομίζω ότι είναι πολύ υποθετική η ερώτηση την οποία μου κάνετε. Επομένως, με δυσκολεύετε πάρα πολύ στο να σας απαντήσω. Μπορώ να απαντήσω σε πάρα πολλά υποθετικά ερωτήματα, αλλά νομίζω ότι δεν θα βοηθούσε κάτι τέτοιο στην κατανόηση των ζητημάτων αυτών. Τελευταία ερώτηση. Κύριε εκπρόσωπε, Νίκος Κιδίρογλου από την Ελεύθερη Ώρα. Έχω μπροστά μου μία συνέντευξη του κυρίου Στέλιου Κούλογλου, την οποία παραχώρησε χθες την κυρία Αγγελική Σπανού και στη Free Sunday. Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ λέει το εξής, αφού τονίζει ότι όσα έχει καταφέρει μέχρι στιγμής η ελληνική κυβέρνηση συνιστούν μια πρώτη επιτυχία. Λέει ότι ο συσχετισμός των δυνάμεων είναι συντριπτικά εις βάρος μας και τονίζει ότι 18 κυβερνήσεις εναντίον μίας και μάλιστα αδυνατισμένης και από την κρίση χώρας. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, το ερώτημα είναι γενικότερο. Είναι απομονωμένη η Ελλάδα στην Ευρωζώνη και πόσο δυνατή είναι η διαπραγμάτευση, γιατί ο κ. Χουλούγλου χρησιμοποιεί τον όρο αδυνατισμένη. Ευχαριστώ. Δεν είναι απομονωμένη η Ελλάδα στην Ευρωζώνη. Όλο αυτού του τύπου οι διαπραγματεύσεις τις οποίες κάνουμε και οι επαφές τις οποίες έχουμε, θα μπορούσα να σας παραθέσω και σχετικές δηλώσεις και αρχηγών κρατών εντός Ευρωζώνης το τελευταίο χρονικό διάστημα. Εμείς σε καμία περίπτωση δεν νιώθουμε απομονωμένοι. Ίσα-ίσα νομίζουμε και νιώθουμε και πιστεύουμε ότι μέσα από αυτή την προσπάθεια, η οποία γίνεται με καλή πρόθεση στο επίπεδο των διαπραγματεύσεων, δεν βγαίνουμε σε καμία περίπτωση απομονωμένοι. Θα μου επιτρέψετε αυτή τη στιγμή να ολοκληρώσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.